να στενάζουν τα γκολμπος και τα δοκάρια σπάζουν. Της Ένωσης η αέτη τα δίχτυα κομματιάζουν. Εμπρός της ΑΕΚ παλικάρια, σουτάρετε και σπάστε τα δοκάρια, τα δίχτυα σχίστε, τη δόξα κατακτήστε, νικήστε, νικήστε, νικήστε. Τα δίχτυα σχίστε, τη δόξα κατακτήστε, νικήστε, νικήστε, νικήστε. Ο Μίμης Παπαϊωάννου γεννήθηκε στη Νέα Νικομήδια της Βέρειας και ξεκίνησε την καριέρα του στην ομάδα της γενέτειράς του, τη Νέα Γενεά Νέας Νικομηδίας. Το 1961 πήρε μεταγραφή στην ΑΕΚ. Με την ΑΕΚ αγωνίστηκε επί 18 συνεχή σεζόν και μαζί της γνώρισε μεγάλες διακρίσεις. Κατέκτησε 5 πρωταθλήματα αλφαεθνικής και 3 κύπελα Ελλάδος. Επίσης αναδείχθηκε 2 φορές πρώτος σκόρερ και ήταν βασικός συντελεστής σε 2 εντυπωσιακές πορείες της ομάδας στα ευρωπαϊκά κύπελα. Το 1968-69 στο κύπελο πρωταθλητριών και το 1976-77 στο κύπελο UEFA. Στην Εθνική Ελλάδα αγωνίστηκε από το 1963 έως το 1978 και σημείωσε ρεκόρ συμμετοχών 61 και τερμάτων 21 για την εποχή εκείνη. Με την Εθνική Ενόπλων επίσης έχει κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου Ενόπλων το 1962. Το 1979 σταμάτησε να αγωνίζεται στην Ελλάδα έπειτα από 480 αγώνες. Πέτυχε 233 γκολ, ρεκόρ για την εποχή που κατέριψε ο συμπαίκτης του Θωμάς Μαύρος πολλά χρόνια αργότερα. Υπήρξε συνεργάτης του Αλκέτα Παναγούλια στον πάγκο της Εθνικής στο Μουντιάλ του 1994 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Επίσης, είναι αυτός που έχει τραγουδήσει τον ύμνο της ΑΕΚ. Πριν από μερικά χρόνια, αναδείχθηκε ως ο μεγαλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής του 20ου αιώνα από την Διεθνή Στατιστική Υπηρεσία της FIFA. Το φάουλ αυτό μεταξύ σέντρας και μεγάλης περιοχής της ελληνικής ομάδας, το εκτελούν οι Έλληνες. Ήθελα με λέει και παλιά! Φάουλ έξω από την περιοχή, ο Τάσος εκτελεστής και φαλιά Παπαϊωάννου και γκολ! 3-0 αγαπητοί ακροατές. Ο Παπαϊωάννου με καρφωτή και φαλιά στο γάμα επιτυγχάνει το 3-0. 3-0 αγαπητοί ακροατές, Παπαϊωάννου καρφωτή και φαλιά στο γάμα και 3-0 και τώρα αρχίζει το παιχνίδι για την πρόκριση. 3-0 η ΑΕΚ και πάει για παράταση.